και θα ήθελα οι δημοσιογράφοι να το κάνουν μήνυμα. 10 περιοδικά την ημέρα, 10, και τον καθένα τους δίνουν πλήρες δικαίωμα συνταξιοδότησης. Δεν είναι πολλά. Δεν είναι πολλά. Εγώ, όχι μόνο εγώ, και πιστεύω ότι κάθε πολίτης, αυτό το μήνυμα θα το περάσει παντού. 10 περιοδικά, 10 άνθρωποι την ημέρα, 10, θα βρεθούμε να πάρουμε ένα περιοδικό. Είναι λίγα τα 10. Είναι πολλά. Για να έχει πλήρες δικαίωμα για να πάρει σύνταξη κανονικά, σαν να καταβάλει ένσημα από εργασία. Αυτό δεν υπήρχε πριν. Αυτό δημιουργείται τώρα. Είναι για πρώτη φορά έμπραχτη και με αξιοπρέπεια συμμετοχή όλων στην κοινωνική ασφάλιση. Η κοινωνική ασφάλιση είναι παντού, απλώνεται παντού και οι ίδιοι άστιγοι μπαίνουν στην καρδιά της κοινωνικής ασφάλισης και της φροντίδας. Με δικαίωμα δικό τους. Δικό τους δικαίωμα. Όχι ως παροχή από κάποιον, σαν κάτι προνοιακό, αλλά ως δικαίωμα για μια αξιοπρεπή απασχόληση, που είναι η πώληση του περιοδικού σχεδία, ένα από τα καλύτερα περιοδικά που κυκλοφορούν και αξίζει κανείς ένα το μήνα περίπου. Ένα. Δηλαδή, με 4 ευρώ κάποιος μια φορά το μήνα μπορεί να διαβάζει ωραία πράγματα στη διάρκεια του μήνα, πάντα θα έχει το χρόνο να το δει. Είμαστε πολλοί, είμαστε πάρα πολλοί που πρέπει και μπορούμε να έχουμε πρώτα απ' όλα τη χαρά και την απόλαυση να διαβάζουμε ένα πολύ καλό περιοδικό και που έχει και πολύ καλούς συντάκτες και πολύ καλό υλικό. Το χαρτί ακόμα και την εμφάνιση του περιοδικού αλλά και το περιεχόμενο είναι ένα σπουδαίο περιοδικό που κανείς μπορεί να χαρεί, να το χαρεί. Αλλά και γιατί δίνουμε σε αυτούς τους ανθρώπους τη δυνατότητα να αισθάνονται συμμετοχοί σε μια παραγωγική διαδικασία. Σκεφτόμουν ότι ο χώρος αυτός, που ήταν ένας χώρος στην εγκατάλειψη και στο περιθώριο, είναι χώρος μεγάλης δημιουργίας και δύναμη. Γίνεται για όλους όσους βρίσκονται σε θέση αδυναμίας η κοινή δράση και η κοινή προσπάθεια να κάνουν παραγωγικά πράγματα που φαίνονται και στο αποτέλεσμα της τέχνης που εντοπίζει κανείς τα σοβαρά ωραία έργα που είναι από Λαπατέρ μέχρι κάθε χρηστικό είδος, πολίδια, ωραία πράγματα. Θα σας φωνάξουμε στα εγγένεια του δεύτερου μας χώρου, όταν είναι στην Κολοκοντρώνη. Θα είναι μεγάλη χαρά για μένα και η ιδέα που μου δώσατε είναι να είμαι από εδώ και πέρα ο μόνιμος πελάτης σας όταν είναι να κάνω δώρα, να παίρνω τέτοια δώρα. Μόνο τέτοια δώρα. Για να μην παρεξηγηθούμε. Και άλλα δώρα. Αλλά θα δίνω προτεραιότητα σε αυτά τα δώρα, γιατί είναι δώρα και για τον εαυτό μου, όταν θα ξέρω ότι καθώς αγοράζω ένα μικρό πραγματάκι, με ένα πολύ μικρό ποσό, θα δώσω μια μεγάλη βοήθεια σε πολύ κόσμο που από το χώρο του περιθωρίου μπαίνει στο κέντρο της κοινωνικής προσπάθειας και τις οικονομίες και τις αξιοπρέπειες. Οπότε θα σας έχουμε πελάτη στο σχεδία. Ασφαλώς. Θα σας έχουμε και ποδοσφαιρικό πελάτη. Θα έρθουμε στην ομάδα ποδοσφαίρου για έναν αγώνα, έστω και για μπορώ να συμπληρώσω για μισή ώρα, βεβαίως. Είπατε για την τεχνική. Το περιοδικό στην αρχή της νόμιζα και εγώ ότι το κούταγα και ο κόσμος επειδή μας, αλλά μετά στη συνέχεια ανακάλυψε ότι πολλοί κόσμοι. Είναι καλούς αναγνώστες. Όχι, έχει ωραία θέματα και ο κόσμος. Και αυτό είναι το πράγμα για κόσμο να ξέρει. Δεν πουλάμε έτσι. Και δεν είναι ακριβό. Δεν πουλάμε αέρα, πουλάμε πολύ ωραία θέματα. Δεν είναι ακριβό περιοδικό, είναι ένα από τα φθηνά περιοδικά. Δεν έχει σημασία ακριβώ. Λέμε, επειδή είσαι ακριβό περιεχόμενο. Στην αρχή είχα την εντύπωση και εγώ ότι επειδή είμαστε πουλάμε το περιοδικό, αλλά μετά όταν έδωσε τον κόσμο να τον παίρνει για αυτά που γράφει μέσα την αγωνία του να διαβάσει. Το ξαναλέω, είναι ένα σύνθημα που πρέπει να το παραπλασιάζουμε και εσείς πρώτοι. Εκεί που είστε σε κάθε γωνιά, να το λέμε. Εμείς πάντα αυτό το κάνουμε. 10 περιοδικά την ημέρα δίνουν πλήρες δικαίωμα σύνταξης για τον κάθε. Αυτό είναι ένα μήνυμα που αισθάνομαι την ανάγκη να το διαδώσουμε και ας υποθεί και έτσι από τα μέσα ενημέρωσης. 10 περιοδικά την ημέρα δίνουν δικαίωμα σύνταξης για κάθε άνθρωπο που δίνει το περιοδικό σχεδίο. Είναι μικρό ποσό για ένα πολύ ακριβό περιεχόμενο που κανείς μπορεί να έχει ολόκληρο το μήνα παρέα του και να το διαβάσει. Είναι μικρό ποσό. Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση.
Βεβαίως. Ωραία, στα πλαίσια που βέβαια δεν συζητά κανένα ότι το θέμα τη ασφαλισμότητα ήταν για μα βασικότερο. Δεν είναι πολύ σημαντικό να έχετε ασφάλιση. Υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι όμω από εμά, εδώ που δουλεύουμε στη σχεδία από του πολίτε, που έχουμε ανεπάλληλα ταμεία ή που έχουμε. Χρειαζόμαστε λίγα ένσημα για να βγούμε σύνταξη. Έχει δει καθόλου το Υπουργείο πώς μπορούμε με τα ένσημα που τα βάζουμε τώρα με την ασφαλισιμότητα που αποκτήσαμε, μπορούμε να παντρέψουμε ή να συμπληρώσουμε ή να ξεκαθαρίσουμε τα ταμεία μας για να μπορέσουμε να βγούμε σύνταξη μια ώρα αρχίτερα. Βεβαίως και θα δώσουμε προτεραιότητα σε αυτό. Είναι στα πράγματα που έχουμε υπόψη μας στην κοινωνική πολιτική που κάνουμε να δίνουμε προβάδισμα σε αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Και ο σχεδιασμός μας είναι σε κάθε περίπτωση να δίνουμε αυτό το προβάδισμα και σε περιπτώσεις όπως η δική σας, διότι είναι κρίμα να στερήσετε το δικαίωμα της σύνταξης τόσο καιρό, τώρα το αποκτάτε, και εμείς πρέπει εμπράκτως να κάνουμε τα πάντα και να το απολαύσετε κιόλας. Και θα το κάνουμε αυτό. Και σας ευχαριστώ για την καλή σκέψη που κάνετε να δώσουμε ταχύτατα προτεραιότητα στην υπομονή του ΕΦΚΑ να βλέπει και με μια ένδειξη ότι είστε από ασθενεία, από το περιοδικό σχεδία, γιατί στηρίζουμε έτσι στο ως αποτέλεσμα τα κοινωνικά μέτρα που πρέπει να παίρνουμε στους ανθρώπους που έχουν ήδη αντιμετωπίσει. Κυρία Δήμητρα. Ναι, κυρία Δήμητρα. Καλησπέρα σας. Καταρχήν, ευχαριστώ θερμά και εγώ και οι συναδελφοί μου που ήρθατε να ακούσετε τις έννοιες μας και τις αγωνίες μας. Δεν λέει κανείς όχι στην ασφάλιση. Ίσα-ίσα το δεχτήκαμε με χαρά. Πρέπει όμως, επειδή είπατε πάρα πολλά καλά λόγια για το περιοδικό, να σας δείξω και μια άλλη εικόνα που δεν την ξέρω. Και μικρολογημένα. Από εδώ μέσα υπάρχουν κάποιοι συναδελφοί μου, παντρεμένοι, που από το περιοδικό συντηρούν παιδιά ανήλικα. Οι περισσότεροι είμαστε μεγάλοι, έχουμε προβλήματα υγείας, σοβαρά. Μπορούμε, δεν μπορούμε, βγαίνουμε στον δρόμο. Για μας η σχεδία είναι ζωή. Η ζωή που ας μην πούμε ποιοι και πώς, μας την πήραμε. Όμως, θεωρώ ότι υπάρχει μια αδικία. Κύριε Υπουργέ, δεν είναι δυνατόν εγώ. Πρώην άστεγε. Που άμα κλείσει το περιοδικό ή άμα με διώξει το περιοδικό, θα ξαναβγώ στην αστεγεία να πληρώνω 167 ευρώ το μήνα τα ασφάλιση και ο δικηγόρος να πληρώνει 105. Είναι αδικία. Το έχετε δει αυτό. Υπάρχουν. Δεν έχω τίποτα με τους δικηγόρους. Τους αγαπώ. Τους αγαπώ, είναι αξιόλογοι, με αγαπούν, μου το έχουν δείξει έμπρακτα, αρκετοί από αυτούς. Να μην δούμε τους δικηγόρους. Υπάρχουν γιατροί. Θα σας απαντήσω. Παρακαλώ. Το ασφάλιστο για εσάς δεν θα είναι στο ύψος αυτό που είπατε. Διότι η εισφορά είναι στο καθαρό εισόδημα που μένει και μετά την φορολόγηση, αυτό δεν υπάρχει σε κανέναν άλλο ασφαλιστικό. Θα δείτε στην πράξη και θα το ξαναδούμε και μαζί ότι είναι ένα ποσό το οποίο εύκολα θα το σκεφτούμε. Είναι περίπου 56 λεπτά το περιοδικό. Όπως είπα πριν, 10 περιοδικά την ημέρα να αγοράσουν τα εκατομμύρια των συμπολιτών μας από κάθε ένα από εσάς τους διανομής, δεν ξέρω πώς είστε συνολικά. Είναι γύρω στα 180. 180 είστε λίγοι μπροστά στα 10 εκατομμύρια. Ας πούμε ότι τα 2 εκατομμύρια μπορούν να αγοράσουν. Τα 2 εκατομμύρια, αν αγοράσουν μέσα σε ένα μήνα αυτά τα περιοδικά, θα επεκτείνουμε το πείραμα και το κοινωνικό αυτό πετυχημένο πείραμα και υπόδειγμα στην κάλυψη πολλών χώρων αλληλεγγύης. Και θα δείτε ότι είναι ένας χώρος που θα προσφέρει σημαντική προστασία, στήριξη και αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση που τη χρειάζεται. Εγώ καταλαβαίνω τι σημαίνει άστεγος. Αυτό, αυτή η εισαγωγή. Ξέρω τι σημαίνει άστεγος. Δεν αμφιβάλλω. Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει. Όχι επειδή
είμαι ευαίσθητος άνθρωπος, δηλαδή και εγώ έχω ζήσει τον κίνδυνο της ασθενείας σε μια άλλη ηλικία, σε μια άλλη εποχή, αλλά ξέρω πολύ καλά, σας νιώθω, να είστε βέβαιοι, πάρα πολύ ξέρω, καλά. Ξέρω, η κυρία Υπουργέ μου το έχετε ξαναπεί αυτό, εμένα. Ναι. Έχουμε συναντήσει. Αλήθεια, δεν το πω. Αλλά είναι αλήθεια. Ο ίδιος εγώ είχα υπάρξει άστο. Δηλαδή πιστεύετε ότι το ποσό αυτό... Θα το δείτε ξανά, θα το δούμε μαζί, θα το αναδείξουμε σε κοινωνικό πρότυπο αυτό που κάνουμε, θα το δούμε και θα δείτε το ότι ο απολογισμός θα είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικός, για να μην πω κάτι πολύ περισσότερο. Αυτό θέλω να μου υποσχεθείτε. Να είστε χαρούμενοι και θα είμαι και εγώ χαρούμενος και νομίζω ότι η κοινωνία έχει να εισπράξει πολλά από τέτοιου είδους προτάσεις, επιλογές και υποδείγματα. Δεν μπορούμε μόνο να είμαστε σε μια αντίληψη. Όποιος στη ζωή του έχει παλέψει, το ξέρει πολύ καλά. Όποιος στη ζωή του έχει παλέψει με το μεροκάματο, με τη δυσκολία, με την ανεργία, ξέρει πολύ καλά ότι το θέμα είναι να δράσει. Να δράσει, να μην μείνει κοιτώντας μια μοίρα κακή. Αλλά να πάρει πρωτοβουλίες και να φτιάξει ένα μέλλον που μπορούμε να το κάνουμε πραγματικά καλύτερο. Η δική σας περίπτωση είναι υπόδειγμα. Θα το κάνουμε ένα πρότυπο που θα το βλέπουν και άλλοι. Πρέπει όλοι μαζί να δημιουργήσουμε και να κάνουμε την αδυναμία δύναμη. Αυτό εσείς θα μας το προσφέρετε ως παράδειγμα και θα το υπηρετήσουμε όλοι εμείς, μαζί. Εμείς, χάρη στον κύριο Χρήστο, την εμπειρία, το σέλιο. Για τον Χρήστο, την εμπειρία και το σέλιο. Το έχουμε όχι απλά προσπαθήσει. Έχουμε καθιερωθεί στις ψυχές των ανθρώπων. Όμως, θέλω να ξέρω ότι δεν θα το ξεχάσετε, μου δώσατε το λόγο σας. Θα κάνουμε μαζί τον απολογισμό στο τέλος κάθε μήνα. Θα κάνουμε μαζί τον απολογισμό στο τέλος κάθε μήνα και θα βλέπετε ότι θα πηγαίνουμε σε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα όσο περνάει ο καιρός. Πραγματικά θα γίνω χαρούμενη. Για να είναι έτσι ο Χρήστος, η Εμιλία, ο Σέργιος, και όλα τα παιδιά, είναι γιατί βρέθηκαν και κάποιοι άλλοι πριν από εμάς να μας δώσουν ιδέες για την κοινωνική δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη, την κοινή προσπάθεια και αυτό πρέπει να είναι ως επιλογή μας. Είναι επιλογή μας, για μας είναι πολιτική επιλογή και πρέπει αυτό να το κάνουμε αποτέλεσμα. Και το κάνουμε αποτέλεσμα είναι το πρώτο βήμα. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Η υπουργική απόφαση που πρέπει να εκδώσω ακόμα δεν έχει εκδοθεί. Θα την εκδώσω στο επόμενο διάστημα. Να δείτε πώς θα είναι η εφαρμογή αυτή και στην πληρότητά της που θα λύνουμε και τέτοια θέματα και άλλα. Θα χαρώ. Και ό,τι υπάρχει θα το λύνουμε.